Πάνο, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Τι κάνεις, ε? Είμαστε καλά, είμαστε ελλειψοί, η αλήθεια είναι, γιατί λείπει το τηλεοπτικό μου τέρι που ανυπομονούσε πολύ για αυτή μας την συζήτηση, αλλά θα το κάνουμε μαζί. Βέβαια, κρίμα και περαστικά του γρήγορα. Περαστικά του. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί αυτό που είπα το εννοώ. Είσαι ένας άνθρωπος που σε έχουμε αγαπήσει, σε παρακολουθούμε κάθε απόγευμα και εγώ, αν δεν μπορώ λόγω δουλειάς, το κάνω το βράδυ. Αλλά κρύβεις πολλά περισσότερα χαρίσματα, χαρακτηριστικά, ταλέντα και περισσότερο αναφέρομαι στο συγγραφικό σου ταλέντο και στις 17 κλωστές που θα το ονόμαζα εγώ από τις γνώσεις που έχω αστυνομικό μυθιστόρημα. Μιλάμε ότι διαδραματίζεται το 1909 στα Κύθυρα, ένα άγριο έγκλημα, ένα έγκλημα που ενδεχομένως η Ελλάδα να μην έχει ξαναδεί. Και βλέποντάς, να σου πω την αλήθεια, περίμενα κάτι πιο ρομαντικό. Είναι η φυσιογνωμία σου τέτοια που με παραπέμπει εκεί. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και βέβαια ένα πολύ ωραίο love story, το οποίο είναι υποβοηθητικό και υποστηρικτικό στην ιστορία, όμως όντως το βιβλίο περιστρέφεται γύρω από αυτό το έγκλημα, το οποίο είναι το πιο άγριο έγκλημα εν καιρό ειρήνης. Δηλαδή, κάνοντας και εγώ μια σχετική έρευνα, δεν έχω δει κάτι πιο άγριο που να μην έγινε σε πόλεμο. Το έμαθα πριν χρόνια όταν ήμουν στα Κύθυρα και με στήχιωσε αυτή η ιστορία, οπότε αποφάσισα να την αποτυπώσω. Και μιλάμε για μια πραγματική ιστορία, οπότε υποθέτω από όλη την έρευνα που κλήθηκες εσύ να κάνεις για να μπορέσεις να μεταφέρεις όλα αυτά τα στοιχεία στο βιβλίο σου, ένιωσες κάποιες στιγμές ότι ελοχεύει κάποιος κίνδυνος να παρερμηνευτούν στοιχεία ενδεχομένως, κάπως να μην είναι όλα έτσι ακριβώς όπως θα έπρεπε, το αισθάνθηκες αυτό καθόλου? Βέβαια, και γι' αυτό βασίστηκα πάνω σε έρευνες που έγιναν από κυθύριους, από ανθρώπους, επιφανείς ανθρώπους των κυθύριων, που είχαν κάνει εντελεχή έρευνα και 40 χρόνια πριν. Οπότε πάνω σε αυτά βασίστηκα και από ένα σημείο και μετά έβαλα και το δικό μου μυαλό να δουλέψει. Γιατί πολλά από τα. Όταν άκουσα την ιστορία, με συγκλώνησε. Με συγκλώνησε γιατί και οι αναγνώστες θα το δούνε ότι έχει απίστευτο suspense, απίστευτες συμπτώσεις. Ο άνθρωπος, ο Καστελάνης, όπως λέγεται, είναι αλλαγμένα τα όνοματα. Ναι, ναι, είναι αλλαγμένα όλα τα ονόματα για ευνόητους λόγους, για να μην γίνουν παραλληλισμοί με αυθεντικά, με πραγματικά υπάρχοντα πρόσωπα. Γεννήθηκα μέσα μου η ανάγκη να μιλήσω για ιδέες όπως η μοίρα, η ηθική, η ελεύθερη βούληση. Οπότε έπλασα αρκετούς χαρακτήρες, δηλαδή οι αναγνώστες θα δουν αφού το διαβάσουν, μετά μπορούν να το ψάξουν, να δουν ότι κάποιοι από τους χαρακτήρες δεν υπήρξαν ποτέ. Αυτοί γεννήθηκαν από το μυαλό μου για να μιλήσουν ακριβώς για αυτές τις ιδέες. Τώρα, όσον αφορά τα γεγονότα αυτά είναι αρκετά παραλυσμένα με την πραγματικότητα. Φανταστείτε ότι αφού έκανα την παρουσίαση, την πρώτη στα Κύθια πριν 2 χρόνια, εμφανίστηκαν άνθρωποι με ματινάδες, οι οποίες αποτύπωναν, γιατί είχαν γραφτεί και την εποχή, το 1909, αποτύπωναν απόλυτα αυτό που είχα γράψει εγώ. Δηλαδή, ακόμα κάποιες φορές που έλεγα λες και το ήξερα. Όμως η αλήθεια είναι ότι ένας βασικός λόγος που έγραψα το βιβλίο, παρόλο που η ιστορία του Καστελάνη συγκλονίζει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αδικήθηκε πάρα πολύ από το κοινωνικό σύνολο, λιδωρήθηκε. Το κουτσομπολιό ήταν απίστευτο εκείνη την εποχή και κατέστρεψε τη ζωή με αποτέλεσμα να τον οδηγήσει σε μια απομονωμένη πράξη. Όμως για μένα το βιβλίο αυτό, και όσο περνάει ο καιρός, είναι ακόμα πιο έντονη αυτή η αίσθηση, είναι και ένας φόρος τιμής στα θύματα. Γιατί τα θύματα δεν έφταιγαν. Ποτέ δεν φταίει κανείς όταν είναι θύμα μιας τέτοιας απόπειρας δολοφονικής. Όμως πόσο μάλλον οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ήταν απλά άτυχοι που βρέθηκαν στο συγκεκριμένο μέρος. Ναι, ναι. Οπότε και για μένα και το βιβλίο και όλες οι παρουσιάσεις που έχουν γίνει, για μένα είναι ένας χώρος τιμής από τους ανθρώπους, έστω και 113 χρόνια μετά, γιατί λέω την ιστορία τους. Δεν είναι ότι είναι απλά ανώνυμοι άνθρωποι, απλά λέω πήγε κάποιος εκεί, ξεπάστρεψε 5, 10, 20, δεν ξέρω, λέω, μην κάνω και πολλά spoiler. Και αυτό ήταν. Εγώ λέω την ιστορία αυτών των ανθρώπων και έστω και επιλέγοντας μια φανταστική οικογένεια, δεν μιλάω για όλους, γιατί για μένα έπρεπε να ακουστεί και η δική τους ιστορία. Και νομίζω αυτό είναι και το πιο δίκαιο, να ακούγονται όλες οι πλευρές, γιατί πραγματικά καταπιάνεσαι με έννοιες, με ιδέες που δύσκολα εμείς οι άνθρωποι αγγίζουμε,
αλλά δεν λέω κάτι παραπάνω σε αυτό για να μην παραπέμπει και στο βιβλίο. Αλλά αναρωτήθηκες ποτέ εσύ ο ίδιος γιατί μπήκε στη διαδικασία να γράψει ένα τέτοιο είδους βιβλίο με τέτοιο περιεχόμενο? Γιατί μιλάμε για ένα πολύ καλά δομημένο βιβλίο που διαβάζοντάς το σου μένει, έχει κάτι να σου δώσει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σου. Παρακαλώ. Κοίτα, εμένα πάντοτε ελόγευε μέσα μου η επιθυμία να γράψω, αλλά ποτέ δεν είχε εκφραστεί. Δηλαδή, όταν ήμουν έφηβος, έλεγα θα γράψω, επηρεαζόμενος πολύ από τον Ιούλιο Βέρντ, τον είχα, τα πήγαινα τα βιβλία, 10-10 τα διάβαζα και ήταν κάθε κρίση. Έχει φανεί αυτό, αλλά θα το σχολιάσω αργότερα. Έλεγα ότι θα γράψω αυτό, θα γράψω εκείνο, δεν έγραψα ποτέ. Έγραψα μόνο 2 φορές στίχους σε μουσική, γιατί κάποτε έγραψα μουσική. Αυτό, τίποτα άλλο. Κάποια στιγμή, γύρω στην 10-15 χρόνια, αποφάσισα ότι θα γράψω ένα βιβλίο, αλλά επειδή είναι αρκετά φιλοσοφικό, έλεγα δεν είμαι ακόμα έτοιμος για να ασχοληθώ με αυτό. Και το άφησα. Όμως, όταν άκουσα αυτή την ιστορία, άρχισα να την λέω σε φίλους και γνωστούς, και κάποια στιγμή βρέθηκε μια φίλη και μου είπε: γιατί το κάνεις, τότε λες και. Έσπασε μέσα μου κάτι και μου είπε ότι θα γράψω αυτή την ιστορία. Γιατί το crime είναι μια ιστορία εγκλήματος. Ομολογώ ότι βλέπω πάρα πολλά crime stories, βλέπω true crime, βλέπω ντοκιμαντέρ, αρκετές ταινίες, όχι πλέον thriller, μάλλον όσο μεγαλώνω μου φαίνεται ότι σκιάζομαι με αυτά. Θα συμφωνήσω. Όταν είμαστε μικροί έχουμε λίγο άγνοια κινδύνου. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το μυστήριο. Οπότε σίγουρα αυτή η υπόθεση έχει απίστευτο. Την πλοκή από μόνη της. Δηλαδή, εννοείται ότι έχω βάλει και εγώ στην μυθοπλασία πράγματα. Ναι, σίγουρα είναι αμφίβολα. Δεν γίνεται κι αλλιώς, η αλήθεια είναι. Ναι, μα ήθελα να είναι και η δική μου ιστορία. Η δική μου ιστορία να είναι μυθοπλασία. Όμως, νομίζω ότι το βασικό ήταν ότι γεννήθηκαν οι ιδέες γι' αυτό. Γιατί ζούμε σε μια εποχή, ακριβώς τώρα, ας πούμε, και με τα social media, οι άνθρωποι είναι λίγο πολεμόχαροι, που είναι ο ένας έτοιμος να φάει τον άλλον, το κουτσομπολιό. Υπάρχουν καριέρες ανθρώπων που καταστρέφονται, άλλες φορές δικαίως, όπως βλέπουμε με το αν αποδεχτεί τελικά η ενοχή τους, με το κίνημα MeToo. Άλλες φορές όμως, μια φορά δυστυχώς υπάρχουν και λίβελοι και λιδωρίες, χωρίς λόγο, που μόνο και μόνο είχαν αποκομίσει κάποιος κάτι. Οπότε ακόμα περισσότερο. Επίσης η ηθική, παρόλο που ζούμε στο 2022, δεν θεωρώ ότι έχει αλλάξει και ιδιαίτερα. Ή η εποχή από τα κύθυρα που τι θα πει ο γείτονας, τι θα πει ο δίπλα, τι θα πει η κοινωνία. Και τελικά τα λένε πολλές φορές και οπότε δεν μας αφήνουν να ζήσουμε τη ζωή μας όπως θέλουμε. Οπότε νομίζω ότι αυτό το βιβλίο, παρόλο που είναι 113 χρόνια πριν, είναι αρκετά και μιλάει για το σήμερα, ταυτόχρονα όμως είναι και πανανθρώπινο. Θα μπορούσε να αναφέρεται και σε ένα. Στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Αμερική. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι παντός καιρού και εγώ θα μείνω πολύ στο κομμάτι της έμπνευσης και θα ρωτήσω το εξής. Επειδή ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που λατρεύει τα ταξίδια, έχει γυρίσει όλη την Κρήτη μας, θα μπορούσε ο Πάνος να γράψει ένα βιβλίο εμπνεόμενος από την Κρήτη, από την ιστορία της, από την κουλτούρα της, από τον πολιτισμό της, από κάτι που του έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον, από κάποια τοποθεσία που αρρωτεύτηκε, που την αγάπησε? Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση και το αστείο το σκεφτόμουν σήμερα. Ίσως και ενώπιση της εκπομπής. Ωραία, για πες. Παρόλο που είμαι Δημάκης, δυστυχώς δεν έχω καμία σχέση. Παραπέμπει βέβαια το πίθετο, δεν έχεις άδικο. Παραπέμπει στην Κρήτη. Πίθετο, μα εγώ μικρός ρώταγα του ζωνισμού. Έχω κάτι από Κρήτη. Και πού είναι έρθω για πρώτη φορά. Δυστυχώς δεν έχω, αλλά εγώ νιώθω πραγματικά ότι είμαι στο σπίτι μου όταν είμαι στην Κρήτη. Έχω έρθει 3 φορές, την έχω γυρίσει απ' άκρη σ' άκρη. Και όταν μιλάω απ' άκρη σ' άκρη, ακόμα και σε να έχω περπατήσει μία ώρα για να πάω στο Γεωφάραγκο. Έχεις κάνει πολύ σωστή δουλειά. Ναι, την αγαπώ. Θεωρώ ότι είστε ένας ευλογημένος τόπος, ειδικά για έναν άνθρωπο σαν εμένα που αγαπάει και την ιστορία και τη φυσική ομορφιά και όμως και την ζωή, τη βοή, την όμορφη βοή των πόλεων. Θεωρώ ότι η Κρήτη είναι ένας παράδεισος από όλες τις απόψεις. Δηλαδή, κάθε φορά προσμένω να έρθω και μάλιστα πριν 2-3 χρόνια, τελευταία φορά που είχα έρθει στους γονείς μου, μόνο και μόνο γιατί ήθελα να τους δείξω πραγματικά πώς νιώθω όταν έρχομαι εκεί. Και τώρα, όσον αφορά το αυτό που με ρώτησες, έχω το επόμενο βιβλίο θα βγει τον επόμενο χειμώνα. Θα λέγεται το ποτάμι των χιλίων τυφλών. Αυτό δεν το έχω γράψει, είναι στην πατρίδα μου την Αρκαδία. Τώρα, το μέχρι επόμενο, η αλήθεια σκεφτόμουν σήμερα ότι θα μπορούσε να μεταφερθεί στην Κρήτη, γιατί η θεματολογία του έχει άμεση σχέση και με την Κρήτη σε πολλά
σημεία, επειδή έχει μια ιστορικότητα. Θα μπορούσε να τα περιπλέξεις, εάν ήθελες, δηλαδή, ιδανικά, και κάπως και το νησί μας να εμφανιστεί. Άμα είναι να το περιπλέξω, Χριστιανά μου, θα είναι ο πρωταγωνιστής. Δεν θα είναι απλά μια αναφορά. Δηλαδή, όντως σκεφτόμουν σήμερα, γιατί δεν έχω ξεκινήσει να το γράφω, απλά υπάρχει σαν μια δομή μες στο μυαλό μου, ότι θα μπορούσε να είναι και στην Κρήτη, άνετα. Mm. Γιατί το ιστορικό γεγονός το οποίο θα αναπλάθει, η ιστορική εποχή μάλλον, δεν θέλω να κάνω παραπάνω spoiler, αλλά την Κρήτη, το δυστυχώς, το έφαγε με το κουτάλι αυτό το δυστυχές γεγονός. Έχει να κάνει, να πω από αυτό, θα είναι λογικά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm. Οπότε θα μπορούσε η Κρήτη να είναι το θέατρο αυτού του βιβλίου, των εξελίξεων του βιβλίου. Το κρατάω αυτό, γιατί να σου πω την αλήθεια, κάνοντάς σου την ερώτηση, δεν είχα στο μυαλό μου μία απάντηση με θετικό πρόσημο. Θεώρησα πως απλά ίσως να έμπαινε στη διαδικασία να το σκεφτείς και όχι ότι ήδη το έχεις σκεφτεί και ίσως να υπάρξει και μία δομή στο μυαλό σου και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι, η αλήθεια ότι σκεφτόμουν ότι αυτή η φανταστική πολιτεία που στην οποία θα διαδραματίζεται, σκεφτόμουν θα μπορούσαν να είναι στη Θεσσαλία ή στην Ελλάδα. Από σήμερα σκεφτόμουν θα μπορούσαν να είναι στην Κρήτη. Το κρατάω αυτό, να το ξέρεις. Εγώ θα το θυμάμαι και θα το μεταφέρω και στο Λευτέρι. Πάνω η αλήθεια είναι ότι ανοίγοντας τώρα κάποιος την οθόνη του και βλέποντάς σε, φυσικά πηγαίνει το μυαλό του αναμφίβολα στο τηλεοπτικό παιχνίδι, στο The Chase, που είμαστε όλοι φανατικοί, θέλω να σου πω, και είναι πολλές φορές που ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας για το αν ξέρουμε τη σωστή απάντηση. Και ιδιαίτερα όταν παίζεις εσύ, και θα μου πεις τώρα γιατί. Γιατί έχεις αυτό το γερακίσιο το βλέμμα, που είσαι γλυκούλης, δεν θες να στεναχωρείς τους παίκτες, αλλά ξέρεις πάντα και τη σωστή απάντηση. Οπότε εμείς το εκλαμβάνουμε. Και σκεφτόμουν τώρα, εάν εγώ πετύχαινα τον πάνω στο δρόμο, το γεράκι, πώς θα ένιωθα, εσύ πώς νιώθεις. Σου μιλάνε στο δρόμο, νιώθεις ότι αποπνέεις ένα σεβασμό παραπάνω, γιατί είναι και το κουστούμι που φοράς τέτοιο και όλη σου η τηλεοπτική παρουσία, γιατί φυσικά πρέπει να είσαι και πιο αυστηρός, αλλά νιώθω ότι είσαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος. Όντως είμαι. Μου μιλάνε όχι όσο θα περίμενε κάποιος. Νομίζω ότι για αυτήν την φορά είμαι πολύ συχνά μάσκες, μπορεί να μην καταλαβαίνουν το σουλούπι μου. Ναι, επίσης, εγώ δίνω πολύ διαφορετικά στην καθημερινότητά μου από το βελουτέ πράσινο κουστούμι. Το αγαπώ εννοείται. Τα αγάπησα την πρώτη στιγμή που το είδα. Όμως η αλήθεια είναι ότι κάποιος δεν μπορεί να με γνωρίσει. Ίσως το κουστούμι κάπως με μεγαλώνει. Συνήθως πάντα μου λένε φαίνεσαι μικρότερος από κοντά. Οπότε πολλοί κόσμοι δεν μου μιλάει, εκτός αν δεν θέλουν να κλείσουν. Δεν ξέρω, για μένα είναι κάτι πολύ καινούριο. Αλλά όποτε συμβαίνει, πίστεψέ με, είναι μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Γιατί είναι αυτό που είπε στην αρχή. Βγαίνουν πολλοί στην τηλεόραση. Εμένα μου μιλάνε γιατί ίσως υπάρχει και ένα είδος θαυμασμού που εγώ το εκλαμβάνω αλλιώς. Εγώ χαίρομαι, όχι επειδή άμα θαυμάζουν εμένα ή οποιοδήποτε άλλο από τους Τσέισερ. Χαίρομαι που στο πρόσωπό μας θαυμάζουν την αξία της γνώσης. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ζούμε στο 2022, στην εποχή του ίντερνετ. Και όμως η αλήθεια είναι ότι είτε οι νέοι είτε οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν το εκμεταλλευόμαστε πάντοτε, ώστε δεν ζούμε στην εποχή όπου ήταν εγώ παιδί. Δεν έχεις άδικο. Μέσα. Και οπότε όταν βλέπω κόσμο από μικρές ηλικίες, πήγα σε ένα σχολείο πριν 3 μήνες και εξεπλάγεται με τη λαχτάρα των παιδιών και να λένε τι θα γίνει στον μεγάλο, θα γίνω τσέισερ. Ναι, θα ανοίξεις ολόκληρη σχολή σε λίγο. Πώς ήταν influencer παλιά, που ήταν έτσι αυτό το κύμα το έντονο, τουλάχιστον τώρα να έχει ένα θετικό πρόσημο, το πρόσημο της γνώσης. Και ας είναι μια σχολή The Chaser, γιατί όχι. Ναι, εγώ το σου λέω, το παίρνω από την άποψη ότι ο κόσμος τελικά, παρόλη αυτή τη βιασύνη, τη βοή του σημερινού κόσμου, της σημερινής κοινωνίας, τελικά ακόμα θέλει τη γνώση. Και αυτό που επίσης μου αρέσει πάρα πολύ στο Chase, και φαίνεται όλο και περισσότερο, είναι η συγκίνηση. Δηλαδή, πολλές φορές και εμείς θα συγκινηθούμε, η Μαρία ακόμα περισσότερο, η Μαρία Πετρατόρου. Ναι, εξαιρετική. Ψυχείται και σώματι μέσα. Δηλαδή, δεν έχω ξαναδεί, το σκεφτόμουν από αυτό, δεν έχω ξαναδεί τηλεπαιχνίδι που μπορεί να δακρύσεις από τη συγκίνηση. Και όταν κερδίσει, σίγουρα, όταν χάσουν κάποιοι. Αλλά και πάλι, πολλές φορές αυτή είναι και η μαγεία του Chase, ότι επειδή ο καθένας έχει τους φαν του, ας πούμε,
πολλές φορές και να χάσει κάποιος παίχτης, δεν θα πούνε «Α, δεν έδωσε λεφτά σήμερα», γιατί θα λένε «Οκ, okay, τι να κάνουμε, ήταν το Γεράκι, δεν ξέρω ποιος από τους οριστείς, ήταν πιο δυνατός». Οπότε υπάρχει αυτό, κάτι που το έχω ξαναδεί, γιατί εγώ είμαι παλιός παίχτης τηλεπαιχνιδιών, έχω πάει σε πάρα πολλά παιχνίδια. Το ξέρουμε. Πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα, το έχω ξαναδεί σε ένα άλλο παιχνίδι αυτό. Πραγματικά και είσαι και από τους ανθρώπους που μένουν χαραγμένοι στη μνήμη. Δηλαδή, όσοι είναι έτσι φανατικοί σαν και εμένα που αγαπούν πολύ τα παιχνίδια γνώσεων, γιατί εγώ τα ακολουθώ πιστά και είναι πολλές φορές πιάνω και τον εαυτό μου να λέει «Μα πάτσε το σωστό, αφού αυτό είναι το σωστό». Και είναι οι φορές που έτσι παρακολουθώ και λέω «Μα καλά, αυτός ο άνθρωπος, τι ευρυμένες γνώσεις, τι πεδίο γνώσεων, δεν κάνει ποτέ λάθος, δηλαδή δεν σου έχει τύχει ποτέ να κομπλάρεις και να πεις «Ωχ, τώρα αυτό το ξέχασα» ή «Να, εδώ το έχω, αλλά δεν προλαβαίνω να το απαντήσω» ή «Μωρέ, πώς δεν το ήξερα αυτό». Εννοείται, ειδικά στο τελικό συμβαίνει να κοιτάσαι στο δεύτερο γύρο, στην αναμέτρηση ένας προς ένα, εκεί είναι λίγο πιο εύκολο, είναι ότι έχεις και λίγο χρόνο παραπάνω και μετά μπορώ και την ώρα που έχω να απαντήσω ότι όντως θα απαντήσω αυτά, μπορεί να μου δώσει καιρό να ανασύρω και άλλες πληροφορίες. Γιατί γενικά μας αρέσει να εξηγούμε όλοι, ξέρεις, κάτι έγινε. Αυτό περιμένουμε. Γιατί είναι φορές που απαντάτε κάτι και λέω καλά, είναι δυνατόν. Πού το ξέρανε τώρα αυτό, και όμως το εξηγείτε και είναι δομημένη η σκέψη σας. Το εξηγούμε και αυτό θα πιστεύω ότι είναι και μια απόδειξη για όσους άπεισες ομάδες θεωρούν ότι μας τα λένε. Δεν μας λένε για κάποιο κρυφό ακουστικό, ε. Κάποτε, κανένα άνθρωπο να μας ελέγξουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να πείσεις κανέναν. Μπορεί κάποιος να σου πει, σας τα είπαν από χτες, τα απομνημόνευσες και όλα αυτά. Δεν μπορεί να πείσεις κανέναν. Θεωρώ ότι αυτό που μπορεί να πείσει είναι μια άρτια παραγωγή. Άνθρωποι οι οποίοι έχουμε τα βιογραφικά μας, εγώ μπορεί να είμαι συγγραφέας, μεταφραστής, όλοι οι υπόλοιποι έχουν αξιόλογες καριέρες, μεταπτυχιακά, με σπουδές. Οπότε λίγο να ψάξει κάποιο τα βιογραφικά μας, θα δει ότι δεν είμαστε απλοί ηθοποιοί που απλά μας έβαλαν να απομνημονεύσουμε. Είναι μια εκπομπή που πραγματικά είναι όλα αδιάβλητα και στο κάτω-κάτω δεν πιστεύω ότι κανένας από εμάς θα ήθελε να έμπλεκε σε κάτι. Πόσο μάλλον η Μαρία. Που η Μαρία την έχει αγαπήσει τόσο πολύ ο κόσμος, δεν θα έπρεπε. Αλίμονο. Αλλά αυτή η δυσπιστία έτσι που μας διακατέχει τους ανθρώπους, συγγνώμη που σε διέκοψα, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να αντιληφθώ και να ξεχωρίσω. Γιατί να συμβαίνει, μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο όλοι το αγαπάμε, το παρακολουθούμε φανατικά, ταυτιζόμαστε πάρα πολλές φορές με αυτό. Οπότε ας αφήσουμε λίγο στην άκρη άνθρωποι αυτές τις κακές σκέψεις και αυτές τις κινήσεις που πολλές φορές δεν έχουν βάση και ας απολαύσουμε αυτό που βλέπουμε. Και αν κάτι μας μείνει, μια πληροφορία μόνο να είναι αυτή, είμαστε πιο πλούσιοι γνωσιακά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ, Πάνο, για την παρέα, για τις πληροφορίες, για το βιβλίο που θα φτάσει και στα δικά μας τα χέρια και θα μπορέσουμε να το διαβάσουμε με την ησυχία μας. Και ευχαριστούμε πολύ που ήσουν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Ανυπομονώ να ξανάρθω στην Κρήτη. Αγαπώ πάρα πολύ. Σε περιμένουμε. Μεγάλη μας χαρά. Όποτε θέλεις. Με πολύ χαρά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού. Θα σε δούμε το απόγευμα. Δεν ξέρω αν είναι η δική σου σειρά. Αλλιώς σε ψάχνουμε. Καλή συνέχεια. Έρχομαι στην ομαγιά σας. Γεια σου. Εγώ εδώ θα μείνω τώρα. Τι τελειώσαμε κιόλας. Μα τι ωραία που τα λέγαμε. Δεν θέλω να φύγω. Μπορείτε να κάνετε κάτι να με διώξετε. Δεν μπορείτε. Σας αγαπάμε πολύ. Σας ευχαριστούμε και ακόμη μια φορά που όλη αυτή την εβδομάδα ήσασταν μαζί μας. Συνοδοιπόροι σε όλο αυτό το ταξίδι που λέγεται Καλό Μεσημέρι. Θα επιστρέψουμε εμείς κοντά σας. Θα σηκωθώ, Δανάη, ό,τι μου πεις. Θα επιστρέψουμε λοιπόν κοντά σας την Δευτέρα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε όλη η ομάδα εδώ μαζί με το Λευτέρι μας για να σας κάνουμε το μεσημέρι σας πολύ καλύτερο. Ακόμη και αν είναι καλό, εμείς θα το κάνουμε καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ και μην ξεχνάτε, θα το πω μόνη μου, αλλά η ουσία είναι μία. Να χαμογελάτε. Μουά.